ο καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύνη Λέκα, μιλώντα για τι σεισμικέ δονήσει που σημειώθηκαν νωρίτερα το πρωί τη τετάρτης 19 Απριλίου στην ευρύτερη περιοχή τη Ηλία, τόνισε πω το ρήγμα βρίσκεται κοντά στο ελληνικό τόξο. Όπω ανέφερε, το φαινόμενο βρίσκεται υπό παρακολούθηση, ωστόσο μέχρι στιγμή δεν εμπνέει λόγω ανησυχία. Υπενθυμίζεται πω το πρωί τη Τετάρτη 19 Απριλίου σημειώθηκαν σεισμικέ δονήσει 3,9 και 3,5 ρίχτερ. Ο καθηγητή σημειώνει πω εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο τη κανονική σεισμικότητα που υπάρχει στην περιοχή και δεν υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά παράλληλα το παρακολουθούμε. Τόνισε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μετασυσμοί, ενώ το ρήγμα βρίσκεται κοντά στο ελληνικό τόξο. Ο Ευθύμης Λέκας κατέληξε πως είναι επόμενο να υπάρχουν και μετασυσμοί. Πρόκειται για ένα από τα ρήγματα του Ιουνίου που βρίσκεται κοντά στο τόξο και διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.